Λοιπόν, ποιος ξέρει τι ήταν ο Τιθωνός? Ποιος είναι ο κύριος Τιθωνός? Ξέρει κανένας? Βρήκαμε έναν που ξέρει. Για όσους δεν ξέρουνε, η Ιώ ήταν η θεά της Αυγής. Και ερωτεύτηκε αυτό το παλικάρι τον Τιθωνό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Μια και ήταν θεά, τον άρπαξε στο παλάτι της στον Όλυμπο. Τόσο πολύ τον είχε αγαπήσει, που ζήτησε στο Δία, επειδή εκείνη ήταν αθάνατη, να γίνει και αυτός αθάνατος. Και ο Δίας συστόκανε. Ξέχασε όμως κάτι. Οι θεοί του Ολύμπου δεν γερνούσαν. Στονός ήταν αθάνατος μεν, αλλά δεν είχε αιώνια νιάτα. Άρχισε λοιπόν να γερνάει, να μικραίνει όπως λέει ο μύθος, και η Ιώ δεν μπορούσε πια να τον βλέπει έτσι. Τελικά, οι θεοί τόσο το λυπήθηκαν που τον έκαναν τζίτζικα και υπάρχει και μάλιστα και μία παραλλαγή ότι δεν σκάει από τη ζέστη, σκάει από το κακό του και μιλάει ακατάπαυστα γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αν ζούσε όμως σήμερα ο Τιθωνός και ερχόταν στο γραφείο μας, τι θα μπορούσε να κάνει? Ας πούμε λοιπόν ότι ο Τιθωνός εμφανίζεται στα 55 χρόνια ως εραστής της Ιούς, με 5 χρόνια υπέρταση σε αγωγή, 8 χρόνια υπερλιπιδεμία, έτρωγε καλά εκεί πέρα στα λουκούλια γεύματα που έκαναν, 3 χρόνια δύσκολη στήση, μείωση σκληρότητας, σήμερα πετυχαίνει στην ουσία 7 στις 10 φορές. Καλά είναι, λέει ο καθηγητής ο κ. Μελέκος. Ποια είναι η διάγνωση, τι θα λέγατε, με αυτό το ιστορικό? Ποιο είναι το πρόβλημά του? Αγκιακό. Μάλιστα. Για όσους δεν πείθονται ότι δεν έχει αυτές τις ωραίες ροές στο τρίπλεξ, θα σας δώσω και τις τιμές. Έχουν γίνει... Πες ότι έγινε, κάνατε τη διπλή δόση, βρίσκεται αυτές τις ροές, που σημαίνει ότι έχει μια ήπια αρτηριακή ανεπάρκεια, όπου με βάση αυτά τα δεδομένα, ποια θεραπεία θα του προτείνατε? Υπάρχει διαφωνία? Ότι θα πάμε με την πρώτη. Θα του πρότεινε κανένα στη δεύτερη ή την τρίτη? Δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Με τη σειρά, όπως λένε οι αλγόριθμοι. Μάλιστα. Για να δούμε όμως πόσο εύκολη είναι η ζωή με τα χάπια. Τα χάπια είναι μία μόνο συνταγή? Πρέπει να δοθούν κάποιες οδηγίες? Πώς κάνουμε την παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων? Σε αυτά τα κλινικά καθημερινά μας ερωτήματα που έρχονται με τους αρρώστους, έπιασε, δεν έπιασε, πριν μετά το φαγητό, όλα αυτά τα μυστικά, θα μας τα πει ο Κώστας Χατζημουρατίδης. Κώστα. Στο αρχείο λιγάκι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα δούμε λιγάκι σήμερα, σχετικά σύντομα, έτσι μια ανακεφαλαίωση όλων των βασικών γνώσεων, τους οποίους πρέπει να έχουμε υπόψη μας, στην καθημερινότητά μας, δηλαδή πριν χορηγήσουμε έναν αναστολέα της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5 σε έναν ασθενή σαν αυτόν που έχει μία ήπια αρτηριακή ανεπάρκεια και μία ήπια διαταραχή της στήσης. Αυτή τη διαφάνεια είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει πάρα πολλές φορές. Την ξαναδείχνω για δύο λόγους. Γιατί θέλω να θυμόμαστε, πάντα να θυμόμαστε, ότι η αναστολή της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5 είναι φάρμακα τα οποία διευκολύνουν τη στήση. Δεν την προκαλούν τη στήση. Είναι δηλαδή τα φάρμακα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της στήσης για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο ένας λόγος, νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστός. Ο άλλος λόγος είναι για να σας δείξω λίγο αυτή τη διαφάνεια και να εντοπίσω στο ένζυμο γουανιλκυκλάση, η οποία είναι καθοριστικό ένζυμο στο να σχηματιστεί το κυκλικό GMP, ένα βήμα πριν δράσουν οι αναστολές της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5. Και κρατήστε το αυτό για την τελευταία μου διαφάνεια.
Λοιπόν, η αναστολή της φωτοδεστεράς τύπου 5 είναι η γνωστή. Τρεις είναι οι σλιδενοφύλοι, οι βαρδενοφύλοι και τα δαλαφύλοι. Οι βαρδενοφύλοι με τη σλιδενοφύλη μοιάζουν πάρα πολύ όσον αφορά το χημικό τους μόριο. Τα δαλαφύλοι είναι σχετικά διαφορετικοί, γι' αυτό και έχει και ορισμένες βασικές φαρμακοκινητικές διαφορές. Τις οποίες επίσης νομίζω ότι πρέπει να τις ξέρουμε όλες στην καθημερινότητά μας. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία όταν πρόκειται να χορηγήσουμε ένα φάρμακο σαν αυτά, πρέπει να ξέρουμε σε πόσο χρόνο, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα. Είναι ο χρόνος εκείνος στον οποίο το φάρμακο έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητά του. Και αυτός ο χρόνος είναι νομίζω γνωστός ότι είναι περίπου μία ώρα για τη σλιδενοφύλη και τη βαρδενοφύλη και περίπου δύο ώρες για την δαλαφύλη. Το λιπαρό γεύμα είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση. Και όταν λέμε να την επηρεάσει ή να έχουμε μικρότερα επίπεδα στο πλάσμα, πρώτον, ή δεύτερον, να καθυστερήσει η απορρόφηση. Δηλαδή, να επιτύχουμε τα μέγιστα επίπεδα τα οποία θα είχαμε κανονικά, αλλά να τα επιτύχουμε πολύ πιο καθυστερημένα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για την ταδαλαφύλη λόγω της διαφορετικής φαρμακοκινητικής. Και τέλος, ο χρόνος ημίσιας ζωής είναι η τρίτη καθοριστική φαρμακοκινητική παράμετρος για να ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να περιμένουμε μια αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστός, περίπου 4 ώρες για τη σλιδενοφύλη και τη βαρδενοφύλη που μοιάζουν αρκετά και 17,5 ώρες για την ταδαλαφύλη. Λοιπόν, αποτελεσματικότητα. Μπορεί κάποιος να... Όταν λέμε αποτελεσματικότητα, τι εννοούμε? Δηλαδή, είναι αποτελεσματικό, τι θα πει? Αποτελεσματικό, τι θα πει αποτελεσματικότητα? Μια στήση ικανοποιητική για σεξουαλική επαφή. Έτσι. Λοιπόν, τα κριτήριά μας τα επιστημονικά είναι γνωστά. Νομίζω ότι το SEP3, η ερώτηση SEP3 είναι η πιο σημαντική. SEP3 είναι ερώτηση. Ήταν η στήση σου ικανοποιητική μέχρι την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής? Παρόμοια αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι από διαφορετικές μελέτες. Προσέξτε, δεν είναι συγκρίσιμα, έτσι, δεν είναι συγκριτικές οι μελέτες. Θεωρούμε ότι και οι τρεις αναστολές της φωτοδεστεράσης τύπου 5 έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα. Και όχι, θεωρούμε, έτσι είναι. Είναι σχήμα λόγου το θεωρούμε. Αυτό αφορά το γενικό πληθυσμό. Όταν όμως αρχίσουμε και πιάνουμε τους ειδικούς πληθυσμούς, τα ποσοστά διαφοροποιούνται. Και κυρίως διαφοροποιούνται στους διαβητικούς ασθενείς, όπου μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 50 με 55% περίπου θα πρέπει κανείς να περιμένει. Και εκεί που διαφοροποιούνται δραματικά είναι μετά τη ριζική προστατεκτομία, όπου αυτά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα ίσως στην κλινική πράξη. Και βέβαια μιλάμε μόνο για ασθενείς οι οποίοι είχαν φυσιολογική στήση πριν το χειρουργείο και στους οποίους έγινε διατήρηση των αγκιονευρωδών δεματίων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και πιθανώς αυτοί οι οποίοι μπήκαν και σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης λειτουργικών στήσεων μετά τη ριζική προστατεκτομή. Άρα λοιπόν, γύρω στο 70% περίπου η γενική αποτελεσματικότητα, γύρω στο 50% με 55% στους διαβητικούς ασθενείς, έτσι σαν ένα γενικό κανόνα για να το θυμόμαστε. Συγγνώμη λίγο, Κώστα, ναι. Για να δέσουμε λίγο. Εγώ θα ήθελα ένα πράγμα να προσέξετε. Άμα πούμε από πόσο πάνε από το, στο IAF, από το placebo στο control, ξέρετε, το IAF κάθε 5 μονάδες είναι μία κατηγορία. Είναι σοβαρού, παστιμέτρια, μικρή προς μέτρια, μικρή, φυσιολογικό. Λοιπόν, και βλέπετε αυτά τα φάρμακα έχουν τη δυνατότητα στους δύσκολους πληθυσμούς να κάνουν μία αύξηση του επίπεδου του 4 με 5, δηλαδή να αλλάζουν μία κατηγορία. Στην ψυχογενή γίνεται 2 κατηγορίες, 10 αύξησης του IAEF. Αυτά λίγο να τα θυμόμαστε για να ξέρουμε. Άρα, ξέρουμε ότι ένας που έχει σοβαρού, μπορούμε να το φτάσουμε με αυτά τα φάρμακα μέχρι στο σημείο να έχει μια αύξηση 10 μονάδες, να πάει στο μικρού. Έτσι. Δεν είναι ότι κάθε ένα μπορούμε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους. Και αυτό να το θυμόμαστε έτσι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, η διάρκεια δράσης. Η διάρκεια δράσης ουσιαστικά είναι ένας αντίκτυπος του χρόνου ημίσιας ζωής. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ξέρουν ότι τα δαλαφύλη είναι δραστική για 36 ώρες, αλλά ίσως οι περισσότεροι δεν ξέρουν, και αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι η σλιδενοφύλη και η βαρδενοφύλη, όπως βλέπετε στα δύο πρώτα σχήματα, είναι αποτελεσματικές τουλάχιστον για 12 ώρες. Δηλαδή, οι 4 ώρες ημίσιας ζωής που έχει η βαρδενοφύλη και η σλιδενοφύλη κλινικά σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα 12ωρο η στήση είναι
το ίδιο ικανοποιητική σαν να έχει πάρει το φάρμακο πριν από μία ώρα. Έτσι. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό να το γνωρίζουμε για να ξέρουμε πώς θα το χορηγήσουμε το φάρμακο στον ασθενή και τι πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, από ανεπιθύμητες ενέργειες. Τις θυμάται κανείς έτσι γενικά τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες? Τι περιμένει κανείς να δει? Τι περιμένει κανείς να του πει ο ασθενής του? Κεφαλαλγία, άλλο. Μπούκωμα στη μύτη, ειρηνική συμφόρηση. Δηλαδή αυτό που λέμε ειρηνίτιδα δεν είναι φλεγμονή ειρηνίτιδα, είναι ειρηνική συμφόρηση, πολύ σωστά. Εξάψεις, πάρα πολύ ωραία. Και μία ακόμα είναι από τις συνηθέστερες. Να πάμε στις γενικότερες. Και η τέταρτη είναι τα δυσπεπτικά ενοχλήματα. Αυτή η τετράδα είναι η κοινή τετράδα ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν και οι τρεις αναστολές της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5. Οι μυαλγίες και ο πόνος στη ράχη, όπως είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό κυρίως της αδαλαφύλης. Θα έλεγα όχι κυρίως, σχεδόν αποκλειστικά της αδαλαφύλης. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει μπορέσει να ερμηνευθεί παθοφυσιολογικά γιατί συμβαίνει. Αυτές είναι οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές δηλαδή που εμφανίζονται σε ποσοστό πάνω από 2%. Υπάρχουν μεμονωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, ό,τι μπορεί σχεδόν να φανταστεί κανείς, όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα. Πριαπισμός υπάρχει? Υπάρχει, τι λέτε? Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες αναφορές, οι οποίες ίσως είναι και λίγο αμφίβολο να συσχετιστούν. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα σημαντικό γεγονός, ίσως πιο σημαντικό από το να συζητά κανείς τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι τι γίνεται πρακτικά, πώς αντιμετωπίζουμε αυτές. Και αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε είναι ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί κανείς αυτά τα φάρμακα, τόσο πιο πολύ μειώνονται σε ποσοστό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που λένε ότι η κεφαλαλγία, που ίσως είναι και η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια, μειώνεται περίπου κατά 50% με τη συνεχή χορήγηση. Και όταν μιλάμε για συνεχή χορήγηση, δεν μιλάμε κανείς να πάρει 100 δυστεία. Μετά το 8ο με 10ο δυσκείο περίπου συνεχόμενης λήψης, με μια μέση συχνότητα γύρω στα 2 την εβδομάδα, μειώνεται κατά 50%. Όπως επίσης ένας πρακτικός τρόπος να μειώσει κανείς την κεφαλαλγία είναι ο ασθενής να είναι καλά ενυδατωμένος πριν πάρει το φάρμακο. Έτσι, καθαρά αγγειοκινητικά. Εκτός από... ναι, θα έχει παλινδρόμηση. Τώρα, πέρα από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, αυτό που μας ενδιαφέρει ίσως παραπάνω είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες έτσι ώστε να οδηγήσουν στη διακοπή του φαρμάκου. Φάρμακο το οποίο έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, το οποίο σε αναγκάζουν να το διακόψεις, πρακτικά δεν έχει νόημα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες λοιπόν αυτές πραγματικά είναι λίγες. Και αν δείτε εδώ τις μελέτες και για τα τρία φάρμακα, θα δείτε ότι σε πολύ μικρό ποσοστό οδηγούν στη διακοπή. Είναι τόσο σημαντικές που να πρέπει να διακόψουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Και πρακτικά, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, έχουμε τα ίδια ποσοστά σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Μπορώ λοιπόν να πω ότι αυτά τα τρία φάρμακα, σαν κατηγορία φαρμάκων, σαν κατηγορία φαρμακευτική, είναι ίσως μια από τις πιο ασφαλείς φαρμακευτικές κατηγορίες τις οποίες έχουμε στην ιατρική πράξη γενικότερα. Λοιπόν, το έμφραγμα δεν θα σταθώ παραπάνω. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία του παρελθόντος. Έτσι το έχουμε ξεχάσει. Οι λίγο παλιότεροι ίσως θυμούνται τη φασαρία της λιδενοφύλης το 1999, ότι θα πεθάνεις από έμφραγμα. Όχι μόνο δεν υπάρχει, έτσι, αλλά τα φάρμακα αυτά πλέον έχει φανεί ότι βελτιώνουν το ενδοθήλιο και πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και ορισμένες ενδείξεις έξω από την στη δική της λειτουργία. Και ήδη μία έχει εγκριθεί. Νομίζω την ξέρετε. Ποια είναι η έγκριση που έχουν πάρει για την πνευμονική υπέρταση? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, αντενδείξεις. Σε ποιον άρρωστο δεν θα χορηγήσουμε αναστολέα της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5? Σε άρρωστο που παίρνει νητρόδι. Υψηλού καρδιακού κινδύνου, αυτά είναι ουσιαστικά. Και βέβαια οι γνωστές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, αν κάποιος άρρωστος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο παρουσιάζει μια υπερευαισθησία στο φάρμακο αυτό, το οποίο βέβαια ισχύει για οποιοδήποτε φάρμακο. Πρακτικά λοιπόν τα νητρόδη με οποιαδήποτε μορφή, και γιατί αν δεν δείχνεται με τα νητρόδη, γιατί? Τι κινδυνεύει να πάθει? Υπόταση. Ακριβώς. Κινδυνεύει να πάθει υπόταση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, αυτές εδώ οι καταστάσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν τη σεξουαλική δραστηριότητα δεν είναι ουσιαστικά αντένδειξη χορήγησης του φαρμάκου, είναι αντένδειξη να έχει σεξουαλική επαφή. Άρα, κατ' επέκταση, δεν πρέπει να χορηγήσουμε όχι, και τα φάρμακα αυτά. Είναι
Αυτές οι καταστάσεις είναι ακριβώς ό,τι λέει ο Κωνσταντίνος, αντένδειξη για σεξουαλική επαφή, αλλά υπάρχουν για όλες αυτές, δηλαδή όπως σε συφορητική καρδιοπάθεια κτλ., μελέτες που χρησιμοποιούν παραδείγματος χάρη, θα σας πω, αυτοί που είναι για να κάνουν μεταμόσχευση της καρδιάς, για να ζήσουν να μην πεθάνουν. Υπάρχει μελέτη που τους έδιναν 100 μιλιγκράμμ σιλιδαναφύλης κάθε 8 ώρες και μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι και έζησαν 3 με 4 μήνες παραπάνω. Μπας και βρούνε μόσχευμα για να γίνει μεταμόσχευση. Άρα δεν απαγορεύεται το φάρμακο απαγορεύεται άμα είναι να το πάρεις για να κάνεις σεξ. Λοιπόν, η αλφα-αδρενεργική αναστολή νομίζω ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έτσι. Είναι φάρμακα τα οποία τα χορηγούμε στην καθημερινότητά μας και πάρα πολλοί ασθενείς πλέον παίρνουν κάποιον αλφα-αδρενεργικό αναστολέα. Αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια και είναι και στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα πάρετε, ουσιαστικά μας λένε δύο πράγματα. Πρώτον, αντένδειξη απόλυτη των PDE5 υπάρχει με την δοξαζοσύνη. Δοξαζοσύνη δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Υπάρχει. Υπάρχει. Το χορηγεί κανένας. Ένας. Άλλος χορηγεί δοξαζοσύνη. Με τη δοξαζοσύνη λοιπόν αντενδείχνεται. Είναι η μόνη απόλυτη αντένδειξη. Από εκεί και πέρα, με την ταμψουλοσύνη ή με την αλφουζοσύνη δεν υπάρχει αντένδειξη, αλλά καλά είναι να μην ξεκινήσουμε τα δύο φάρμακα αυτά μαζί, να παίρει ο ασθενής τον α-αναστολέα του, να σταθεροποιηθεί, δηλαδή να μην παρουσιάζει κάποια αιμοδυναμική μεταβολή, και στη συνέχεια μπορεί άνετα να πάρει ένα αναστολέα της φωσφοδεστεράς τύπου 5 με ένα χρονικό παράθυρο στη λήψη περίπου 4 με 5 ώρες. Είναι υπέρα αρκετό. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια βασική οδηγία την οποία πρέπει να την ξέρουμε. Τώρα, αυτά περισσότερο τα έβαλα για να υπάρχουν στο υλικό σας. Υπάρχουν ορισμένες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις τις οποίες πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή θα πρέπει να μειώσουμε τη δόση του αναστολέα φωσφοδεστεράσης αν κάποιος παίρνει κάποια από αυτά τα φάρμακα. Τα αντιβιωτικά και τα αντιμυκητευτικά όμως είναι ουσιαστικά βραχυχρόνιας χορήγησης, άρα πρακτικά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιος έχει εμπειρία από ασθενείς με AIDS που παίρνουν αναστολής προτεράσεις. Επίσης υπάρχει πρόβλημα. Μεμονωμένες ίσως περιπτώσεις θα αντιμετωπίσετε στην καθημερινή σας πράξη. Και αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι αν κάποιος ασθενής παίρνει αντιεπιληπτικά φάρμακα, μπορεί να μην του φτάνει η δόση αυτή και να χρειάζεται λίγο παραπάνω. Και αυτό που ρωτάνε πολλοί, γι' αυτό το έχω βάλει, είναι τι γίνεται με τους νεφροπαθείς. Επειδή εμείς έχουμε αρκετούς νεφροπαθείς, έτσι οι οποίοι ενδιαφέρονται, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να τροποποιήσουμε τη δόση για κλήρανση κρεατινίνης μέχρι 30. Μέχρι 30 λοιπόν δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε τη δόση. Κάτω από 30 πάλι μπορούμε να χορηγήσουμε αναστολές της φωσφοδεστεράσης, αλλά δίνουμε την πολύ μικρή δόση. Τα 25 μιλιγκράμμ δηλαδή για την σιλδεναφύλη και τα 5 μιλιγκράμμ για την βαρδεναφύλη ή την ταδαλαφύλη. Τώρα, για τους ασθενείς με υπατική ανεπάρκεια, εκεί ίσως είναι μια πιο εξειδικευμένη ομάδα ασθενών και εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή, έτσι κυρίως για τις ήπιες υπατικές ανεπάρκειες, όπου επίσης η δόση πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλή, η δόση έναρξης.